Θα ξυπνήσουμε τον Αρχιμίδη. Πω, αυτό ήτανε. Σεισμός, όλοι κάτω! Σταμάτησε. Φωνάζει ο Αρχιμίδη, ξύπνιωσε με. Το νιώσες. Αν το νιώσα, λέει. Κουνήθηκες. Μόνο εγώ. Όλη η πολυκατοικία, ε. Αμέ. Ευχαριστημένος είναι. Πανούλη, εννοώ τραντάκτηκες πολύ. Φυσικά, βρε Αρχιμίδη. Πώς αλλιώς θα γινόταν, ε. Δεν μου λες. Πόσα ρίχτε υπολογίζεις. Τι με νοιάζει εμένα. Πάντως εγώ το ευχαριστήθηκα. Δεν είναι ανώμαλος. Ευχαριστήθηκε που κουνήθηκε. Φίλε μου, όλα τα έχεις μπερδεμένα μέσα σου. Το φυσιολογικό είναι να σ' αρέσει. Ε, βέβαια. Να σηκώνεσαι πρωί-πρωί, να δέχεσαι μερικά ρίκερ για να πάει καλά η μέρα σου. 7:10 το πρωί. Βρε πάνω, πάλι έπεσες. Έλα, σήκω, 7 η ώρα. Τι κάνεις. Χόρτα. Παναγία μου. Χριστούλη μου. Αρχιμίδη, ρίχτηκες το κορίτσι μου. Όχι, εγώ δεν. Ποιος είναι αυτός? Ο Αρχιμίδης, ο συγκατοικός μου. Ήρθε να είναι το κορίτσι μου. Ναι, το κατάλαβα, αλλά ξέρεις, εγώ ήρθα γιατί. Τι. Χάρηκα πολύ. Εγώ. Βι. Αρχιμίδη, από εδώ είναι η πόρτα. Γιατί δεν με ειδοποίησες, με λακτάρισες. Δεν μου λες. Χαζός είναι. Παρθένος. Σε είδε γυμνή και αληθόρισε. Γυμναστής κι αυτός. Όχι βέβαια. Φιλόλογος. Μαζεμένος άνθρωπος. Σπίτι, σχολείο, σχολείο, σπίτι. Mm. Ποτέ δεν θυμάμαι να έχει ταραβέρια με γυναίκες. Ενώ εσύ, γόη μου, είχες πολλά ταραβέρια με γυναίκες. Το καταδύναμε, μωρό μου. Ένα. Ρένα. Έλα, κοριτσάκι μου, πάμε να φύγουμε, έχουμε αργήσει. Έλα, έλα, είμαι έτοιμη. Πού είναι ο φίλος σου? Ο Αρχιμίδης, αν δεν ρουφήξει τα αυγό του πρωί-πρωί, δεν μπορεί να διδάξει. Έλα, πάμε. Αρχιμίδη! Τι είναι, θα έχουμε καμιά μετασεισμική? Όχι, βρε. Πάω τη Ρένα στη δουλειά της. Μετά θα σε δω στο σχολείο, έτσι. Στο καλό και μην καθυστερήσεις. Ας ρουφήξω κι εγώ το αυγό μου. Thank you.
εδώ. Πλάκα κάναμε, κύριε καθηγητά. Πλάκα κάνετε ή πάρω λίγο να με κάνατε πλάκα. Θα με λιώνανε. Έλα, βρε, Αρχιμίδη, τώρα μη γίνεσαι υπερβολικός. Γιατί πολύ θέλει να γίνει το κακό. Λοιπόν, πηγαίνετε μέσα και θα τα πούμε στο μάθημα. Με συγχωρείς πάρα πολύ, Αρχιμίδη, αλλά αυτό που κάνεις λέγεται κατάχρηση εξουσίας. Δηλαδή, συμφωνείς μαζί τους. Δεν συμφωνώ, βρε, Αρχιμίδη, αλλά τόσο πάντα τα παιδιά, επειδή φοβάσαι τα μηχανάκια, θέλεις να σου κάνω μια πλάκα τώρα. Μην το παίρνεις τότε. Ακριβώς, κύριε καθηγητά. Εμείς θέλαμε το καλό του κύριου Αρχιμίδη. Να πάψει πια να φοβάται τα μηχανάκια. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδί μου, που φέρεις το καλό μου. Σε ευχαριστώ. Γαϊδούρη. Έλα, έλα, στα φούμαρα και πήγαινε μέσα γρήγορα. Άντε, μπράβο. Πάμε, Αρχιμίδη. Πράξε μηχανάκι. Πανούλη. Αρχιμίδη, κεφαλή δεξιά. Μάλλον αριστερά το κεφάλι πάνω. Στραβωμά, τι πάθατε όλοι σήμερα! Συγγνώμη, κύριε Λυκιάρχα, μα μπροστά μας βρήκατε να καθίσετε! Εγώ περιμένω τον κύριο επιθεωρητή! Ξαπλωμένος, το περιμένετε! Σας παρακαλώ να λείπει το χιούμορ! Δεν κάνω χιούμορ! Τι να δεις, εσύ! Δεν κάνει για σένα αυτά! Και πολύ πρώτο παιδί! Δέστε, δέστε! Κοιτάξτε μια κουκουλία! Μιλάω τώρα! Διαλύστε το γιατί έρχεται ο κύριος Αρχιμίδης και είναι στις μαύρες του! Παιδιά, παιδιά! Έχω μια ιδέα! Έχετε ρίξει για μάθημα! Όχι! Τι θα λέγατε για ένα κήρυγμα? Ναι! Λοιπόν, θα βάλουμε το περιοδικό πάνω στην έδρα και όλα τα άλλα θα έρθουν μόνο τους, εντάξει? Εντάξει! Καλημέρα σας, παιδιά! Καλημέρα! Ποιοι απουσιάζουνε σήμερα? Τι πάθατε, κύριε καθηγητά? Μήπως θέλετε ένα ποτήρι νερό? Οι αρχαίοι μόν πρόγονοι! Ναι, μοσχοπέδι μου, οι αρχαίοι μον πρόγονοι μεγαλούργησαν, διότι στην ηλικία σου σεβόντουσαν τους δασκάλους των. Και αυτή την έδρα. Πήρε γρήγορα κάτω, μη φας καμιά αποβολή σήμερα. Τροπή. Καλημέρα, καλημέρα, κορίτσια. Και αγόρια. Παιδιά. Έχουμε καμιά απουσία σήμερα? Θα βρείτε το απουσιολόγιο πάνω στην έδρα, κύριε καθηγητά. Ποιος μαρσάρει με το μηχανάκι του? Τουλάχιστον έβλεπες ωραίο όνειρο ή εφιάλτες? Με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά, αλλά ξαγρύπνεσα χθες όλη νύχτα. Ξενυχτούσες τον Dorian Gray. Μπα, Ιακώβου, διαβάζουμε και Oscar Wilde. Δισκοτέκ είναι, κύριε καθηγητά. Εκεί πάμε και ξεδίνουμε με breakdance. Breakdance. Το ρίξαμε στα ποτά τώρα? Δεν είναι ποτό. Χορός είναι. Το ξέρω. Ελάτε ένα βράδυ στην δίσκο, κύριε καθηγητά. Καθίστε κάτω. Ανεβάστε τη. Οι αρχαίοι μον πρόγονοι δεν πήγαιναν σε δίσκο. Γι' αυτό και τα έργα τους ζουν στις μέρες μας. Διότι ακολούθησαν το σωστό δρόμο. Ο Ηρακλής ακολούθησε το δρόμο της αρετής. Ο Οδυσσέας έκλεισε τα αυτιά του στις ειρήνες για να μην παρεκκλίνει της πορείας του, διότι πάντα θα υπάρχουν σιρήνες στη ζωή μας. Πολλάκης θα τις ακούσετε από μακριά να σας καλούν και ξέρω ότι είναι πολύ προκλητική η μουσική τους. Γι' αυτό σας συμβουλεύω να κλείνετε τα αυτιά σας όπως έπραξε και ο Οδυσσέας, διότι οι σιρήνες θα σας υπόσχονται τριφυλήν ζωήν και ειδονάς. Εντόνους διασκεδάσεις. Να αρχίσουμε από την τρίτη ηλικίου, κύριε επιθεωρητά. Δεν έχω αντίρρηση. Αυτή την ώρα έχουν αρχαία. Διδάσκει ο κύριος Αρχιμίδης Μαντούβαλος, άριστος φιλόλογος. Καθηγητής αμέμπτου διαγωγής, ηθικών αρχών, ακεραίου χαρακτήρος και με υψηλό το φρόνημα του καθήκοντος. Λάμπρα, παρακαλώ. Οι σιρήνες θα σας λένε ακόμα ότι η ζωή είναι μικρή. Γι' αυτό σηκωθείτε από τη μελέτη σας και πηγαίνετε... Τι κάνετε, καθίστε κάτω, σαν γραμμάρες. Πηγαίνετε να διασκεδάσετε μέχρι πρωίας. Γιατί να διαβάσετε, θα πείσετε να περάσουν τα καλύτερα σας χρόνια πάνω στα βιβλία. Φορτώστε τα όλα στον κόκορα και ζήστε. Ζήστε, ζήστε. Και προπαντός, μην αφήνετε τα μηχανάκια σας.
Καβάλα θα πηγαίνετε στην εκκλησία. Θέλω να πω στη δισκοτέκ. Καβάλα θα τρώτε. Καβάλα θα κοιμάστε. Καβάλα θα καβαλάτε. Και φυσικά, ούτε λόγος για σεβασμό στους γονείς σας και στους δασκάλους σας. Αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Κύριε Αρχιμίδη, σας εγκαλώ εις την τάξη. Στην τάξη είμαι, κύριε Λυκιάρχα. Εννοώ πως αυτά που λέτε είναι αναρχικά. Έσχω σας. Ο κύριος επιθεωρητής που είτο αυτίκο ως μάρτης έφρυξε. Αυτά που άκουσα είναι πρωτοφανή. Είναι επικίνδυνος. Βάζει δυναμίτη στα θεμέλια της κοινωνίας. Μα εγώ μιλούσα περί των σιρήνων της ζωής. Σαν δεν τρέπεστε, λέω εγώ. Με τέτοια συνθήματα νουθετείτε τους μαθητάς σας. Απορώ πως δεν είχατε αντιληφθεί τόσο καιρό το ποιόν αυτό του ανθρώπου. Μένω κατάπληκτος, κύριε επιθεωρητά. Τι ζητάει αυτό εδώ? Ποιο, κύριε επιθεωρητά? Τι είναι αυτό, λέω? Η Οδύσσια. Ποια Οδύσσια, κύριε? Οδύσσια, λέτε, αυτό το ανήθικο έντυπο. Ανήθικο έντυπο η Οδύσσια. Μα ο Όμηρος την έγραψε. Ποιος Όμηρος, κύριε? Ποιος Όμηρος? Τι συμβαίνει, κύριε επιθεωρητά? Αυτά διδάσκει στους μαθητάς και τας μαθητρίας. Ανήκουστο. Αν λάβουμε υπόψη, λοιπόν, τις παρενέσεις προς τους μαθητές που ακούσαμε, έπρεπε να το περιμένει κανείς. Κατάσχετε. Είναι πιστήριο. Θα κάνω αναφορά στο Υπουργείο. Χαίστηκα. Ξεπέρασε κάθε όριο. Ακούσατε τι είπε ο ανεδέστατος? Να έρθεις αμέσως στο γραφείο μου. Και τώρα τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα τον αφήσουμε εκτεθειμένο? Εγώ προτείνω να παρουσιαστούμε στο Λυκειάρχη και να του πούμε όλη την αλήθεια. Τι λες, βρε Τζένι, μετά θα πληρώσουμε εμείς την ύφη. Γιατί να μην την πληρώσουμε, κυρία μου, αφού εμείς φταίμε. Ύστερα από αυτά, είμαι υποχρεωμένος να τον αναφέρω στο Υπουργείο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ συγκατοικώ με τον κύριο Αρχιμίδη. Λοιπόν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ποτέ δεν διανοήθηκε να αγοράσει τέτοιου είδους περιοδικά. Είναι άνθρωπος της Εκκλησίας. Έχει τη φήμη καλού χριστιανού. Αυτός δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Ξέρω τι σας λέω. Εμπρός. Τι ήθελες, Γεωργοπούλου? Θα ήθελα να σας κάνω μια διευκρίνηση. Ξέρετε, αυτά που μας έλεγε ο κύριος Αρχιμίδης ήταν τα λόγια των Σιρήνων, στα οποία έπρεπε να έχουμε κλειστά τα αυτιά. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Διότι ο κύριος Αρχιμίδης είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Όσο για το περιοδικό, εμείς το βάλαμε πάνω στην έδρα, χωρίς να το ξέρει. Έτσι, για πλάκα. Για πλάκα? Και έχετε το θράσος να το ομολογείτε ενώπιόν μου? Δεν θα ήθελα να τιμωρηθεί ένας αθώος. Ανεπισήμως, σε συγχαίρω για την πράξη σου, Γεωργοπούλου. Αλλά επισήμως, είμαι υποχρεωμένος να σε τιμωρήσω. Και όχι μόνο εσένα, μα ολόκληρη την τάξη. Μα αν δεν ενθαρρύνουμε και επισήμως την ειλικρίνεια των παιδιών, πώς θα τα σπρώξουμε προς το καλό? Και τι προτείνετε τώρα, κύριε Χριστόπουλε? Να παρασημοφορήσουμε την τάξη? Γεωργοπούλου, πήγαινε. Και το παράσημο μια άλλη φορά. Όταν κάνουν μια πιο χοντρή πλάκα. Με συγχωρείτε, αλλά παρόλες τις προσπάθειες που κατέβαλα, επήλθε το μοιραίο. Μου ξέφυγαν. Μείνετε ήσυχος, κύριε Αρχιμίδη. Η υπόθεσή σας έληξε. Βέβαια, η υπόθεσή σας βρωμούσε. Αλλά τα πράγματα διελευκάνθησαν και ο κύριος επιθεωρητής ανακάλεσε. Θα ήταν δηλητηρίαση. Ασφαλώς. Η νεολαία δηλητηριάζεται καθημερινώς από αστόχους παρενέσεις. Μα τι σχέση έχει η νεολαία με τον πισινό μου? Μα τι λέτε επιτέλους? Εσείς τι λέτε? Σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη. Έχει ωραία λιακάδα σήμερα. Έχω μαγειρέψει το σπίτι, η μάμπα ηλτή και πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εσύ δεν παίρνεις με τίποτα. Αρχιμίδη, καβάλα να φύγουμε. Εδώ δεν καβάλισα τη Λιλίκα που έχει 4 ρόδες. Θα καβαλήσω το δικό σου που έχει 2. Βρε σα κλαμάρες και ανέβα πάνω να πάμε για μπάνιο στη θάλασσα. Τι να κάνουμε? Να πάμε για μπάνιο στη θάλασσα. Δεν είμαστε καλά, η θάλασσα είναι παγωμένη. Θα πάθω καμιά ψήξη. Θα σε βάλω σε θερμοκοιτίδα, έλα ανέβα. Δεν προσέχεις, Χριστιανέ μου. Με συγχωρείτε, Συγγνώμη,
Γυναίκες, πολλές γυναίκες. Ε, βέβαια, σε αυτές τις ερημιές πας και κολυμπάς που να δεις γυναίκα. Γι' αυτό σου λέω εδώ στην πλάζ να δει το μάτι σου να χορτάσει. Τι να χορτάσει. Γυναικεία κορμιά, ωραία, τορνευτά. Έλα, κάτσε. Αρχιμίδη. Ό,τι πεθύμησες, ό,τι λαχτάρισες είναι εδώ μπροστά σου, κοίτα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, μόνο να απλώσεις το χέρι σου. Τόλμη χρειάζεται. Τόλμη και απ' τ' άλλο. Ποιο άλλο. Μπλα μπλα. Πάω να της μιλήσω. Πού πας, μωρέ, την ξέρεις. Όχι, θα την γνωρίσω τώρα. Αν ήταν να μου δυσυστήσει κανείς, χαιρέτα μου τον πλάτανο. Κοίταξε, είναι θέμα καλής ανατροφής. Δεν μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον που δεν ξέρεις. Άσε, θα την γνωρίσω πρώτα εγώ και μετά θα συστήσω για σένα. Να μου λείπει. Ελάτε, καθίστε, είναι ελεύθερα. Καθίστε. Ζέστη, ε. Ναι. Πες και εσύ κάτι. Ζέστη, ε. Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω. Φόβραση. Λιοπύρι, κάψον. Εμένα με λένε Πάνο. Από εδώ ο φίλος μου, το όνομά σου. Το όνομά σου. Εύα. Το δικό σου. Το δικό σου. Μα σας είπα, Εύα. Αρχιμίδης. Αρχιμίδης. Χαίρο πολύ. Να σε βοηθήσω. Βέβαια να με βοηθήσεις. Μη με αφήνεις τώρα μόνο μου. Τι να πω. Μπορώ να σας βοηθήσω. Αν θέλετε. Πολύ τολμηρός. Δεν μου λες Πάνο, τι να πω τώρα. Εσύ τι να πεις, εγώ τι να πω. Α, ήρθες Νικηφόρε. Ποιος είναι αυτός. Ποιος το σύρε, ποιος είσαι. Τι έγινε, τι σημαίνει αυτό. Τίποτε, ο Νικηφόρος είναι της. Μα δεν τρέπεσαι λιγάκι. Δεν τρέπεσαι να κολλάς ξένες γυναίκες. Εγώ κολλάω. Αυτός με βάλε και... Σκάσε, πάμε. Μα τι έκανες τώρα. Δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αρχιμίδη, και μην ξεχάσεις πως την Κυριακή αρχίζουμε πιο νωρίς τον όρθρο και να προσέξεις τη φωνή σου. Ναι, σήμερα αντί να ρουφήξω αυγό, ρούφηξα πουλί. Πουλί, κύριε Λέισον. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, πάτερ. Έχεις εξασφαλίσει μια λαμπρή θέση στον παράδεισο, Αρχιμίδη. Λίγο μακριά δεν πέφτει, πάτερ. Τι εννοείς, τέκνον μου. Λέω, θα προτιμούσα μια μικρή προκαταβολή τώρα που είμαι ζών. Ζών! Όχι ζών, ζών, ζωντανός. Μη βλασφημείς, Αρχιμίδη. Ξέρεις πολύ καλά ότι θα ανταμυφθείς τη μέλουσα ζωή. Με την παρούσα τι γίνεται. Έλα, κάθισε να διπνήσουμε μαζί. Έλα. Ω, και παιδάκια. Α, σήμερα είναι μέρα νηστείας. Μη σε νοιάζει, θα τα βαφτίσω. Κύριε Δεϊθόμενο, βλεκτό σου δυσμονική. Αν χρειαστείτε νονό, εγώ εδώ είμαι. τι τα βαφτίσατε. Φασόλια. Τρώγε. Δεν μπορώ να φάω. Τα όσπρια με πειράζω στην κολίτιδα. Μα έπρεπε να μου το έλεγες, Αρχιμίδη. Δεν μπορώ να ξανακάνω τώρα το μυστήριο. Έχασες εκεί. Αρχιμίδη. Θα έρθεις μαζί μας. Θα πάω να πάρω τη Ρένα να φάμε σε κανένα ταβερνάκι. Άμα θέλεις, της λέω να φέρει καμιά φιλενάδα της, να το γλεντήσουμε μαζί, ε! Δεν μπορώ τώρα, έχω να διορθώσω κάτι εκθέσεις και πρέπει να γράψω και στη μάνα μου. Δεν κάνεις καλά, Αρχιμίδη, μια ζωή μέσα είσαι, όλο σχολείο, διάβασμα και ύπνο.
Άλλαξε αέρα, άλλαξε και ρούχα. Τι ρούχα είναι αυτά? Κόψε και αυτό το παλαιολιθικό μουστάκι με νιώσεις άλλος άνθρωπος. Δεν είμαστε καλά που να κόψω το μουστάκι μου. Μουστάκι είχε και ο πατέρας μου. Ναι, αλλά πριν 50 χρόνια. Τώρα οι καιροί έχουν αλλάξει. Η ζωή έχει άλλες δραστηριότητες. Πρέπει να το γλεντάς κάπου κάπου, Αρχιμίδη. Σιγά το γλέντι. Να πηγαίνω να περιδρομιάζω έξω, να ξοδεύω του κόσμου τα χρήματα. Έχω αδερφή να παντρέψω εγώ. Τα γλέντια είναι στη φύση του ανθρώπου, Αρχιμίδη. Κατάλαβε το. Όσο μπορεί να μετατρέψει το χρόνο δουλειά σε χρόνο κεφιού, τόσο το καλύτερο για σένα. Εδώ είμαι, τι φωνάζει? Καμιά μέρα θα ξυπνήσει και θα θελήσει να κάνει όσα δεν έζησε. Αλλά δυστυχώς, Αρχιμίδη μου, τα χρόνια θα έχουν περάσει. Δεν πειράζει. Με φτάνει που τα ακούω από σένα και τους μαθητές μου και βλέπω τα χαΐρια σας. Η φύση εκδικείται πάντα όταν της πας κόντρα. Όλες αυτές οι στερήσεις καταπιέζονται μέσα σου. Μια μέρα θα εκραβούν με άγνωστες συνέπειες. Τι κάνεις εκεί? Ξυρίζομαι, δεν βλέπεις τι κάνω. Μην πέτας όλες τις τρίχες. Γιατί? Θα σου χρειαστούν για να πεις κι άλλες. Τι να σου πω, φταίω εγώ που κάθομαι να σου βάλω μυαλό. Κακομύρι, κακομύρι. 26. Αγαπητή μου, Μήτυρ. Γεια σου, κοροϊδό. Γεια σου, κορ... Μα είδες τι μου κάνεις. Θα έρθεις ή όχι, τελευταία ευκαιρία. Όχι. Αρχιμίδη! Οριστικά τελευταία ευκαιρία. Θα έρθεις? Άσε με ρε πάνω. Αγαπητή μου, Μήτυρ, σου φιλώ την δεξιά και ασπάζομαι την παριά της αδελφής μου, Ευτέρπης. Ελπίζω να λαμβάνετε τακτικά τα εμβάσματα που σας στέλνω για να ζείτε μίαν αξιοπρεπή ζωή. Ευρέθη γαμπρός δια την Ευτέρπην. Θα βρεθεί που θα πάει. Εδώ στο σχολείο έχουμε ένα καλό παιδί, το θεολόγο Λαμπρινό, στον οποίο σκέφτομαι λίαν προσεχώς να του μιλήσω σχετικά. Σας ασπάζομαι, Αρχιμίδης. Αχ, πολύ συγκινητικό. Βλέπεις, βρε αχαήρευτη. Ο αδελφός σου ετοιμάζεται να σου κάνει συνοικέσιο και λόγου σου δεν έχεις αφήσει αρσενικό χάρτο στην γειτονιά. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Μα ακούς, σκάσε από εκεί γαϊδούρα, φωνάζεις κιόλας. Θα μπορώ να κάνω τι θέλω. Άντε! Με σφυράνε. Μωρή ξεμυαλισμένη, πάλι είσαι έτοιμη να ξεπορτίζει με τον πρώτο τυχόν. Δεν είναι ο πρώτος τυχόν, ο δέκατος είναι. Βρε γαϊδούρα, δεν βλέπεις τον αδελφό σου τι ενάρωτο παλικάρι είναι? Δεν με νοιάζει για τον αδελφό μου. Εγώ γεννήθηκα μοιραία. Τώρα θα σε κανονίσω εγώ το ρέγγι σου. Τρέχα πριν μας προλάβει. Δώσε μου φυλάκι. Να πάτω. Ευτέρπη, μωρή Ευτέρπη, πρόσεχε μωρή. Η τιμή, τιμή δεν έχει, πρόσεχε. Ελένη, να βράδυ στην δίσκο, κύριε καθηγητά. Έχεις εξασφαλίσει μια λαμπρή θέση στον παράδεισο, Αρχιμίδη. Ελάτε να βράδυ στην δίσκο, κύριε καθηγητά. Δεν βλέπεις τον αδερφό σου τι ενάρετο παλικάρι είναι? Κάποια μέρα θα ξυπνήσεις και θα θελήσεις να κάνεις όσα δεν έζησες, αλλά τα χρόνια θα έχουν φύγει. Ελάτε να βράδυ στην δίσκο, κύριε καθηγητά. Η φύση εκδικείται όταν τις πασχών. Κάποια μέρα αυτές οι καταπιέσεις θα εκραγούν μέσα σου με άγνωστες συνέπειες. Thank you.
Αρχιμίδης κοιμάται του καλού καιρού. Εγώ πάνω κάνω ένα ντουζ. Ναι, αλλά μην το ρίξεις και στο τραγούδι και ξυπνήσεις τον Αρχιμίδη. Ρένα! Ρένα! Βάζω ουίσκι, θέλεις πάγο? Ναι. Πώς να γυρνάς, αλλά... Πότε τα βγαίνουμε. Κύριε, σώσε μας από λοιμό σεισμό, καταποντισμό και μηχανάκια. Από κόκκαλα καλά πάνω. Από ράσα όμως, με καταξέσκησες. Εμάς όπως κυκλοφορείς τα βράδια με τα μαύρα, βάλε κανένα ράσο εμπριμένα φαίνεσαι. Εσύ είσαι Αρχιμίδη. Εσύ τεχνούμε απεξανώσεις του τα μηχανάκια. Με ξέρεις. Ασφαλώς. Εγώ σε ξέρω. Ασφαλώς. Δεν είμαι πρωτοπρεσβύτερος της Αγίας Κατερίνης. Πού ψέρνεις. Εγώ, όπως φαίνεται, πάτερ, από την τούμπα που πήρε ζαλίστηκες. Λοιπόν, πού μένεις να σε πετάξω? Να με πετάξεις πάλι? Θεός φυλάξει. Πολύ περίεργο. Κάτσουμε κάπου δυο μας. Έλα ρε Γιάννη, άσε τώρα τις αχλαμάρες. Μια παρέα είμαστε. Μου τη δίνεις, το ξέρεις. Τελείωσες. Ναι. Πολύ γρήγορος είσαι ρε παιδάκι μου. Παρεξηγηθήκαμε. Σκασίλα μου. Παιδιά, ο κύριος Αρχιμίδης. Μούτζος ον μεν. Κοίταψον δε. Ρε παιδιά, έχει δίκιο. Βάλε ένα από το δικό μου, παιδί μου. Το δικό σας? Ποιο δικό σας? Από αυτό που πια την άλλη φορά. Την άλλη φορά? Δηλαδή τι ήπιατε την άλλη φορά? Ουίσκι, βότκα, μπράντι? Όλα μαζί. Α, όλα μαζί. Τώρα τι θα κάνουμε ρε παιδιά, θα μείνουμε ή θα φύγουμε? Και γιατί να φύγουμε? Λογαριασμό να δώσουμε που θα πάμε και τι θα κάνουμε ρε παιδιά. Ναι, αλλά αύριο θα πέσουν οι καμπάνες. Το ποτό σας. Εσείς δεν μας γνωρίζει. Λέτε να μην είναι ο κύριος Αρχιμίδης. Μπα, θέλει να περάσει τον Τούκο. Πλάκα μας κάνει, ρε. Παιδιά, εγώ θα πάω να του μιλήσω. Μόνο ρε Τζενάκη, μην τον φέρεις. Θα κάνει δίσκο φροντιστήριο αρχαίων. Τι ευχάριστη έκπληξη ήταν να σας δούμε εδώ σήμερα. Γνωριζόμαστε, Δεσποινής. Με συγχωρείτε, σας πέρασε για κάποιον άλλον. Πάντως, λυπάμαι που δεν είμαι αυτός ο άλλος. Θέλετε τίποτα άλλο? Ναι, το τριαντάφυλλο. Εσάς σας πάει καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα καθίσετε να σας προσφέρω κάτι. Έχω το ποτό μου. Μια στιγμή να πάω να το φέρω. Ναι, περιμένω.
Λοιπόν, αυτό που θα σας πω θα σας καραφιάσει. Τι έγινε, σου ρίχτηκε? Όχι, βέβαια, δεν μου ρίχτηκε. Έχει λεπτούς τρόπους και ξέρει να φερθεί σε ένα κορίτσι. Δεν είναι βάρβαρος. Εάν νομίζετε ότι είναι ο κύριος Αρχιμίδης, γελαστήκατε. Τσαου! Τζένι, να σου πω. Μην κάνεις καμιά γκάφα. Δεν πιστεύω να νομίζεις αλήθεια ότι δεν είναι ο κύριος Αρχιμίδης. Όχι, βέβαια. Θέλω να δω όμως που το πάει. Κάνει πως δεν με γνωρίζει. Λοιπόν, εγώ κόβω το κεφάλι μου ότι αυτός είναι ο κύριος Αρχιμίδης. Και πού είναι το μουστάκι του, εξυπνάκια? Για σταθείτε, βρε παιδιά. Διανοηθήκατε ποτέ τον κύριο Αρχιμίδη να χορεύει σε δίσκο? Με περάσατε για κάποιον άλλον προηγουμένως. Είναι εδώ? Όχι. Είναι καθηγητής μας, μας κάνει αρχαία. Πάντα θα ήθελα να βρισκόμαστε μαζί. Τότε με ξέρετε. Δεν με βλέπετε για πρώτη φορά όπως λέγατε προηγουμένως? Δεν θυμάμαι. Αυτή τη στιγμή δεν έχω παρελθόν. Ίσως κάπου να έχουμε συναντηθεί. Αυτό λέω κι εγώ. Έχουμε συναντηθεί. Αυτός ήρθε εδώ μέσα για να κολλήσει το τζενάκι. Σόπα. Δεν θα του περάσει όμως. Κάτσε, μωρέ. Θες να μας αφήσει μεταξύ τα αστέω στα αρχαία? Όχι, να του κάνουμε πλάτες για να μας περάσει. Πλάτες για να μας περάσει? Καλή ιδέα, ρε! Παιδιά, να σας συστήσω τον κύριο... Δεν είναι ο κύριος Αρχιμίδης. Χαίρο πολύ. Μάκης Φιλούρης. Τώρα δεν είπες ότι είσαι ο Αρχιμίδης? Τώρα ποιος είναι από τους δυο μας, ένας θεός το ξέρει. Ρε παιδιά, δεν αφήνουμε τις τυπικότητες. Κάθισε δικαί μας. Πού πάρε? Α, χορέψω. Έλα, δωσί. Έλα, αυτή είναι για σένα. Στα καλά καθούμενα σου ήρθε να σταματήσεις. Τι λες, ρε καμικάζι? Δεν φτάνει που τρέχεις αδέμονα, ζητάς και τα ρέστα. Τεντιμπόι, τεντιμπόι. Πρόσεξε τα λόγια σου, καθήκη, γιατί θα αρπάξεις καμιά φάπα που θα είναι όλη δική σου. Βρε, Αρχιμίδη, εσύ. Λίγο σεβασμός στο λυκειάρχη μας. Φαρισέ, υποκριτή. Και μας παρίστανες τόσα χρόνια το Θεό σεβούμενο. Ρε, μπες μέσα και τσακίσω, άντε μη με πιάσουν τα νεύρα μου. Ξέρεις σε ποιον μιλάς? Είμαι ο λυκειάρχη σου και αύριο κιόλας θα σε καλέσω σε απολογία. Τι λυκειάρχης μου λέει? Εγώ το λύκειο το έχω τελειώσει εδώ και τόσα χρόνια, ρε. Αύριο κιόλας θα σε διώξω. Τι λέω, μαλάκας, θα με διώξει? Τι να με διώξει, ρε? Τι είμαι, υπάλληλος είμαι? Τι λέει, πού είσαστε, ρε? Αυτές εκεί πρέπει να είναι μαθητριές μας. Τσακίστηκε και λάτε αμέσως εδώ! Σε παρακαλώ πολύ, Σοκράτη, ηρέμησε! Εκείνος με τις μαλούρες σίγουρα είναι ο Πιλούρης! Πάμε! Είναι αργά! Αύριο τα βρίσκεται! Είμαστε πολύ κουρασμένες! Είναι φυσικό, με τέτοιους κόλους που κουβαλάτε! Μπράβο, κύριος Αρχιμίδης! Κι εγώ, ρε κορίτσια, τον νόμιζα για ανθρωπάκι! Αύριο θα σου δείξω ποιος είμαι εγώ! Μη μου κούνασε μέρα το δάχτυλό σου, γιατί θα σου έλεγα πού να το βάλεις! Αρχιμίδη! Ρε Αρχιμίδη! Στο διάλογο αυτός.
Αρχιμίδη. Αρχιμίδη. Έλα, σήκω. 7:30 ώρα, σήκω. Ευχαριστώ πολύ. 7:30. Πώς δεν άκουσα το ξυπνητήρι σήμερα. Ραδιοφωνία ΕΡΤ2, σταθμός Αθήνας. Ίσως σας ενδιαφέρουν ένα ηλίωρο πρόγραμμα με τραγούδια και κάποιες διαφημίσεις. Μπράβο, ρε Αρχιμίδη, επιτέλους το έκοψες και ησύχασες. Δεν κάπνιζα ποτέ. Μουστάκι μου. Πότε το ξέρεις? Χθες το βράδυ μαζί του ήμουνα. Αυτός το έπαινε. Σίγουρα πάνω στον ύπνο μου. Πολύ φορά πήρες, Αρχιμίδη. Με συγχωρείς. Το μουστάκι μου. Τι έγινε με το μουστάκι? Μην μου πεις ότι ένιωσες άλλος άνθρωπος, το ξύρισες, ε? Δεν το ξύρισα. Το χάσα. Το χάσες? Ναι. Ψάξα να το βρεις. Δηλαδή δεν το χάσα. Εσύ μου το ξύρισες. Ας άχατες από εκεί, απέβη. Δεν μου λες, χθες δεν επέμενες να το ξυρίσω? Επέμενε, ωραία, είπα τη γνώμη μου. Λοιπόν, και εγώ επειδή αρνήθηκα, με έπιασες πάνω στον ύπνο και. Αρχιμίδη, δεν ξέρεις τι λες. Αν μετάνιωσες που ξύρισες το μουστάκι σου, άστο να ξαναβιτρώσει. Δεν το ξύρισα, ξαφνικά το χάσα. Τότε πήγαινε στο γραφείο απολεσθέντων αντικειμένων να ψάξουν να στον βρουν. Α, παράτα με! Ω! Α! Αντέ! Αντέ! Ποιος κερατάς το έκανε αυτό εδώ? Τι συμβαίνει? Μου τρακάνε τη μηχανή μου. Και δεν ευχαριστείς το Θεό? Γιατί, επειδή μου κάνα τη ζημιά? Όχι, που δεν ήσουν και εσύ επάνω. Άσε με, Αρχιμίδη, και έχω τα νεύρα μου. Άσε με, πιώσεις εσύ τη λέζα. Γιατί να την πληρώσω εγώ τη λέζα? Να βρεις αυτό που σου έκλεψε τη μηχανή να πληρώσει αυτό την ύφη. Θα τον βρω, πού θα μου πάει, θα τον βρω. Ήθελα να ξέρω ποιος μπαγλαμάς το έκανε. Άμα το βρεις, δώσ' του και ένα περτάκι ξύλο. Δώσ' του και από μένα. Άντε στην άκρη τώρα. Αυτό που κάνετε, κύριε, είναι ανάκοβο. Σαν τι κάνω? Ρωτάτε, κύριε. Κατουράτε στην είσοδο της πολυκατοικίας μας. Δεν κατουράω εγώ. Ο Τζίμις μου κατουράει. Τότε να μάθετε τρόπους στον Τζίμι σας. Του αρέσει το μέρος. Εδώ τι βρίσκει. Και εγώ δεν του χάλασα ποτέ χατήρι. Να δούμε πώς θα σας φανεί αν πήγαινα κι εγώ δίπλα στην πολυκατοικία σας και κατουρούσα. Πιστόλι. Αφήστε το σκυλάκι να κατουρήσει. Και να χέσει αν θέλει. Αστειευόμουν. Ποιον πρέπει να ευχαριστήσω για αυτά τα ωραία άνθη? Ποιαν, όχι ποιον. Ποιαν λοιπόν πρέπει να ευχαριστήσω? Την Τζέννη. Ευχαριστώ, Γεωργοπούλου. Η χειρονομία σου ήταν πάρα πολύ ευγενική. Αλλά παρακαλώ να μην επαναληφθεί. Είδες, χθες βράδυ ξεφάντανε και τώρα μας κάνει τον αυστηρό. Τα χάλια του. Το βράδυ μόνος μου σου. Τρόνιμα. Μητσιμπόνας. Δεν ξέρεις. Κύριε καθηγητά, γιατί ξυρίσατε το μουστάκι σας? Δεν το ξύρισα, μου το έφαγε το ποντίκι. Ευχαριστηθήκατε, Δεσποινής Βουτυρίτσα. Είσαστε πιο ωραίος έτσι. Να πάψουν οι φιλοφρονήσεις. Σήκω τώρα κι εσύ στο μάθημα. Πάντως ευχαριστώ. Λοιπόν, Μητσιμπόνα, παιδί μου, πες μου τώρα τις αντικειμενικές δοτικές του κειμένου. Εμπρός. Με συγχωρείτε, σα ζητάει ο κύριος διευθυντής στο γραφείο του. Τι με θέλει εν ώρα μαθήματος? Είπε να πάτε αμέσως μαζί με τον Πιλούρη. Ωχ, τώρα πως ξεμπερδεύει κανείς. Έλα, Πιλούρη, πάμε. Κύριε καθηγητά. Ναι, παιδί μου. Δεν θα σας πω τις αντικειμενικές δοτικές? Δεν μπορώ τώρα, αφού με ζητάει ο κύριος Λυκιάρχης. Α, επιμένω να με εξετάσετε. Πρώτα το μάθημα και μετά όλα τα άλλα. Πρόσεχε, μη μας κάψεις, ε. Πάμε, πάμε. Το έκανα μια φορά κι εγώ το κομμάτι μου. Αυτό που είπες πρώτα το μάθημα και μετά όλα τα άλλα με απασχόλησε πολύ. Α, έχεις δίκιο. Πες μου λοιπόν τις αντικειμενικές δοτικές του κειμένου. Έχεις κρυάδες? Μηδέν, Μητσιμπόνα. Ήθελες και τα ρέστα από πάνω. Να!
Τη βάψαμε μαύρη, τι θα πούμε τώρα, κυρία καθηγητά. Μη λες βλακίες, Πιλούρη, γιατί ανησυχείς. Άμα σας ρωτήσει ο κύριος Λυκειάρχης για μένα, να αρνηθείτε. Θα μου υποδείξεις εσύ τι θα πω στον κύριο Λυκειάρχη, θρασίτατε. Βασιζόμουν στην αιχεμήθειά σας. Ζητάλης, μπορώ να σε καλύψω, ε. Αν έχεις κάνει καμιά κουτσουκέρα, θα τιμωρηθείς. Λάθος πόρτα χτύπησες. Εμπρός. Έξω! Όχι εσύ, κύριε Αρχιμίδη. Έξω! Έξω, Πιλούρη! Θα μπεις μέσα όταν σε φωνάξουμε. Έξω! Έξω! Το πίσω! Νεολαία σου λέει ο άλλος. Κύριοι, σας κάλεσα εδώ για να σας καταγγείλω την ακατανόμαστη και απάδουσα για έναν καθηγητή διαγωγή αυτού του κυρίου. Με έβρισε, κύριοι, χυδαιότατα. Ήμουν μάρτης του επεισοδίου. Με είπε τράγω και ότι λέω... Ντράπομαι να ξεστομίσω τη λέξη που εχρησιμοποίησε. Τι του πες? Σας είπε και καθήκη. Μπράβο πάνω. Αυτά είναι ανήκουστα στα πράγματα. Μα καλά, πώς? Για ποιο λόγο? Είχαμε πάει σε μία ταβέρνα να φάμε με τον κύριο Σοκράτη και τα σύζυγους μας. Και στην επιστροφή, κλατς, μας τη δίνει από πίσω ο κύριος. Και δεν φτάνει ότι μας τράκαρε. Άρχισε να μας βρίζει κιόλας. Και να ήταν μόνο αυτό. Επί της μοτοσυκλέτας του, επέβαινε και μια μαθήτριά μας. Της μοτοσυκλέτας του. Βαρύτατο παράπτωμα. Ώστε συμφωνείς κι εσύ. Πώς θα μπορούσα να διαφωνήσω? Μπράβο. Έτσι με διευκολύνεις να λάβω τη μόνη αρμόζουσα για την περίπτωση απόφαση. Μη διστάζετε, κύριε Λυκειάρχα. Πού ακούστηκε αυτό, ένας καθηγητής να βγάζει τσάρκα μια μαθήτριά του? Ποια μαθήτρια ήταν? Ποια μαθήτρια ήταν? Δύο πήρε το μάτι μου, αλλά ήταν σκοτάδι και δεν τις αναγνωρίσαμε. Δύο, ε! Δύο. Η άλλη καθόταν στη μοτοσυκλέτα του Πιλούρη. Αυτόν τον αναγνώρισα αμέσως. Ο Πιλούρης, ε! Πιλούρης, έλα εδώ! Έλα, βρω, βρε, γαϊδούρη, έτσι στο διάλο. Τι παράδει, κύριε καθηγητά! Ρωτώ, συμπαρώ! Δεν μπορείς, βρε. Με ποιες γλεντούσες χθες το βράδυ? Τι να πω τώρα, τι να πω. Εμένα ρωτάς, εμένα ρωτάει. Γι' αυτό σ' αρχιά είσαι τούβλο. Μην παίρνεις και πολύ φορά. Σε παρακαλώ, εσύ μην ανακατεύεσαι. Θα επιβαρύνεις περισσότερο τη θέση σου. Και ό,τι κάνεις να είσαι υπεύθυνος για τις πράξεις σου, κύριε. Ξυπνά, ρε κακομοίρη. Τόση ώρα ο κύριος Λυκειάρχης για σένα μιλάει. Για μένα μιλάει. Για μένα μιλάγατε. Τι έκανα? Έδειξες παντελή έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπό μου. Και έχεις την ανέδεια να ρωτάς τι έκανες. Πότε? Τι πότε? Χθες το βράδυ. Ποιος σας έβρισε? Εσύ! Μα τι λέει, τρελός είναι. Κάποιο λάθος κάνετε, κύριε Λυκειάρχα. Μα δεν θυμάμαι να σας συνάντησα χθες το βράδυ. Καταρχήν, εγώ έπεσα στο κρεβάτι μου από τις 10. Ήπιατε και κανένα ποτηράκι παραπάνω, γιατί από ό,τι άκουσα πήγατε και σε ταβέρνα. Δεν πειράζει όμως. Σας παρακαλώ! Μα τι λένε, θα μας βγάλουν και μεθυσμένους τώρα? Α, έτσι εξηγούνται όλα. Αυτά συμβαίνουν. Διότι όταν πρόκειται να οδηγήσουμε, χρειάζεται μία ρέγουλα στο ποτό. Διότι, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μον πρόγονοι, παν μέτρων αρίστων. Αναρωτιέμαι πώς τολμήσατε να κατηγορήσετε αυτό το άνθος της κοσμιότητος. Πώς τολμήσατε, κύριε? Έσχο σας! Πάμε, Πιλιούρη. Και όπως φαίνεται, πέσες και εσύ θύμα γενναίας κρασοκατανήξεως. Οι δε ξυμνούνται στον κύριον. Ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Ρώσκομαι. Έξω, διάλευε. Έξω. Βγαϊδούρη. Βρασοκράτη. Μπας και ήμασταν μεθυσμένοι και παραγνωρίσαμε. Λες. Μπορεί να έβγαλες τρελό το Λυκειάρχη, αλλά όχι και εμένα. Έχω αποδείξει ότι εσύ τρακάρισες τη Γιαμάχα μου χθες το βράδυ. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Δεν βλέπεις. Έχασα το ξύλο να βγω και μαντάρω με αληθινό. Άσε τα αυγά, Αρχιμίδη, και πες μου πού βολόδερνες χθες το βράδυ. Μια κάλτσα πήγα να μαντάρω και μου έγινε ομελέτα. Περιμένω να μου δώσεις μια λογική εξήγηση. Άσε, βέρε, πάνω με τη Γιαμάχα σου. Έχεις καμιά κάλτσα να σου μαντάρω? Αρχιμίδη, πάψε να ασχολείσαι με τις κάλτσες. Ο Λυκειάρχης ισχυρίζεται πως είδε χθες να οδηγείς μία μοτοσυκλέτα. Τρελός παπάς το βάφτισε. Ξέρω εγώ να οδηγώ μοτοσυκλέτα? Όχι, πες μου, ξέρω. Το ξέρω, αλλά... Τι θα πει αλλά, ή ξέρω ή δεν ξέρω. Μια φορά πιτσιρίκος καβάλισα μοτοσυκλέτα και φάγα τα μούτρα μου. Ναι, αλλά... Πανούλη, κόψε το αλλά, δεν υπάρχει αλλά. Συμφωνώ ότι δεν οδηγείς μοτοσυκλέτα και ότι τη φοβάσαι. Τότε τι λες? Σηκώνομαι τα βράδια και παίρνω τη μοτοσυκλέτα σου χωρίς να το ξέρω? Τι είμαι, ο Δόκτωρ Τζέκιλ ή ο Μίστερ Χάιντ? Αρχιμίδη, δεν εννοούσα αυτό. Ποιος είναι? Ο Δόκτωρ Τζέκιλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τέκνο μου. Πέρασε, πάτερ. Σε βλέπω καλά σήμερα. Γιατί χθες είχα ηλαρά. Έλα στην κουζίνα. Γεια σου, πάτερ Θεόφιλε. Γεια σου, πάνω, παιδί μου. Σου έφερα τα ράσα μου να τα μαντάρεις. Αφού ήσουν άμαθος, τι ήθελες να την καβαλήσεις?
Τι καπάντησα. Η μοτοσυκλέτα, μην μου κάνεις όλα ανήξερο. Εγώ. Εσύ βέβαια. Και πάψε να μας κάνεις το τρελό. Εκτός πια πραγματικά δεν θυμάσαι, οπότε τα πράγματα είναι σοβαρά. Κινδυνεύεις. Με κυνηγάει κανείς. Βρε Αρχιμίδη μου, βρε Αρχιμίδη μου, δώσε προσοχή. Κατάλαβε επιτέλους ότι βρίσκεσαι σε πολύ δύσκολη θέση. Αν έχεις γίνει Dr. Jekyll, μπορεί να κάνεις και φόνο. Δώσε λίγο προσοχή. Δώσε και εσύ δύο κατοστάρικα. Γιατί? Για τα αυγά που με έκανες και έσπασα. Εσύ που λοιπόν δεν τρώγεσαι με τίποτα. Άδικα χάνω τα λόγια μου μαζί σου. Μα δεν σου πω ότι έχει ενδιαφέρον. Ναι, αλλά δεν μ' αρέσει το παιχνίδι του. Εμένα με βοητεύει. Σκαρφίστηκε αυτό το κόλπο για να μπορέσει να με πλησιάσει. Διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να τολμήσει κάτι τέτοιο σαν καθηγητή μου. Και σε γοητεύει αυτή η φάρσα, ε? Ναι. Με συγκινεί κατά βάθος η προσπάθειά του. Εγώ τη βρίσκω παράλογη. Μπορείς να μου πεις, παρακαλώ, πόσο θα κρατήσει αυτό. Δεν φτάνει που μείναμε νηστικοί, θα το ξενυχτήσουμε κιόλας. Τι θες να κάνω, κορίτσι μου, τι θες να κάνω. Φίλος μου είναι, πρέπει να τον βοηθήσω. Τώρα έχει την ανάγκη μου. Δεν με είδε. Περίεργο. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Πρέπει να τον εμποδίσω. Τώρα δεν μπορεί να βγει, το κλείδωσε. Ορίστε. Δεν κλείδωσε όμως και την κρεβατοκάμαρα και θα έχουμε παρέα όλη νύχτα. Ναι, αλλά τουλάχιστον θα μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Ήσυχοι, με αυτόν τον τρελό εδώ μέσα. Δεν είσαι καλά. Κοίταξε, αγάπη μου, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να φύγει, γιατί είναι. Εξαφανίστηκε! Τι εξαφανίστηκε, έπεσε από το παράθυρο! Έφερα το αυτοκίνητο στην είσοδο. Έλα να πάρουμε το πτώμα. Μη βιάζεσαι ποντικά. Είναι ακόμη εκεί. Ναι.
Λοιπόν, αυτού του ανθρώπου ο Θεός του χρωστάει μέρες. Ευτυχώς που δεν πήρε τη μηχανή σου. Να πάω το προλάβω. Τι να προλάβω, με ξέχασα τα κλειδιά μου, δεν τα πήρα μαζί μου. Ο δικός. Εγώ σας αφήνω για λίγο. Τι θα πάρετε? Από τα ίδια. Ποια ίδια? Που πήρα την άλλη φορά. Ναι, αλλά ξέρετε, την άλλη φορά μου τα πάτε λίγο μπερδεμένα. Από τα μπερδεμένα. Τα μπερδεμένα, μάλιστα. Γεια σου. Καλώς το μου, καλώς το μου. Δεν μου λες. Τα έχουν ψήσει τα παριστεράκια μου. Ανοησίες. Ένα φλερτάκι χωρίς καμιά σημασία. Εγώ ένα ξέρω όμως, ότι ο τύπος μας είχε γίνει στενός κορσές. Τι θα πάρεις? Ένα fruit buns. Ένα fruit... από αυτό που άκουσες. Μάλιστα. Ανησυχούσαμε πως δεν έρθεις. Ναι, να που ήρθα. Λοιπόν, θέλω να πούμε ορισμένα πράγματα οι δυο μας. Ναι, κι εγώ θέλω να σου πω ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Κάτι μου συμβαίνει. Δηλαδή δεν είσαι σίγουρος? Σίγουρος είμαι, αλλά δεν ξέρω, νιώθω κάτι και δεν το έχω ξανανιώσει. Κανείς δεν έχει ξανανιώσει κάτι που αισθάνεται για πρώτη φορά. Ναι. Τους ξέρεις αυτούς? Όχι, πρώτη φορά τους βλέπω. Πάμε να χορέψουμε. Σήμερα λέω να πάμε σε κανένα fast foodάδικο για να αλλάξουμε λιγάκι. Ωραία, πάω να το πω στα παιδιά, έτσι. Γάτας, ποντίκας. Και δεν τον έχεις φάει ακόμα. Άκουσε φίλε, μας έχεις φέρει σε δύσκολη θέση. Αν θες, και επειδή δεν πρέπει να στεναχωρηθεί ο από πάνω, λέγε πόσα θέλεις να ξεχάσεις το θέμα. Τι θέλετε? Να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό. Εμείς δίνουμε μέχρι και 500.000. Α, είστε βλάκες. Γιατί σκορπάτε τα λεφτά σας? Φίλε, μου την έχεις δώσει. Πότε την έδωσα? Ρε φίλε, αφού σου εξηγούμε τόση ώρα πως έχουμε μπλεχτεί. Ξεμπλεχτείτε. Αυτός δεν παίρνει από λόγια. Ας μιλήσουν τα σίδερα. Προχώρα φρόνημα έξω. Νεροπίστολο είναι. Σιγά θα μου πιτσιλήσεις το κουστούμι. Τα παιδιά δεν θέλουν να έρθουν, αλλά δεν πειράζει, πάμε μόνοι μας. Έλα, έλα. Συγγνώμη ένα λεπτό, Ρε εσείς μούτρα μου κάνετε, αφού σας είπα και δεν θέλατε να έρθετε. Μια παρέα είμαστε. Έτσι δεν έχεις πει κάποτε? Ωραία, κύριε, θα καθίσουμε εδώ. Όλο δικό σου θα σου κάνει καλό. Μα πού είναι η Τζένι? Θα τους βρούμε εκεί. Έπεισε τελικά και τα παιδιά να έρθουν. Απεχθάνομαι τις οικειότητες, κύριε. Κύριε! Βέι! Βέι! Με ένα σμπάρο δυο τριγώνια. Νομίζω ο φίλος σας είναι μεθυσμένος. Θα συνέλθει με το μακροβούτι στη θάλασσα. Ρε φίλε, σήκω απάνω.
Γιατί δεν μιλάς. Παιδιά, εγώ θα το χτυπήσω. Σιγά μην τον πονέσεις. Έστε, διέλε. Γρήγορα. Γρήγορα, παιδιά. Έλα, ούστ. Άντε. Κινημένος και οδηγεί. Τι αυτοκίνητο αυτό, Κιτ. Τώρα βάλε δεύτερη, θα πάρει, έλα. Έπεσε. Δεν ακούστηκε τίποτα. Γεια σου, φίλε. Τα καταφέραμε, ζήτω! Γύρισε, έλα. Έλα, πάμε. Τώρα πάτε για ύπνο εσείς. Δηλαδή, Αρχιμίδη μου, ξέρεις ποιοι είμαστε, ε? Εσύ είσαι ο Τουταχαμών και η κυρία η Τουταχαμούνα. Δηλαδή, δεν ξέρετε ποιοι είστε. Όχι, Αρχιμίδη μου, δεν ήθελα να πω αυτό, αλλά ήθελα να πω... Θέλαμε να βεβαιωθούμε αν μας γνωρίζεις. Βρε, άντε κάντε μπάνιο. Αρχιμίδη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου. Ποιοι είμαστε? Αν και θεωρώ ηλίθια την ερώτηση, θα σας απαντήσω για να μου αδειάσετε τη γωνιά. Είστε ο Πάνος και η Ρένα. Δρόμο τώρα! Μην ανησυχείτε, κατουρίστε με την ησυχία σας. Εγώ κάνω ότι δεν σας είδα. Τους ηλίθιους. Είναι ζωντανός. Τους ηλίθιους. Κύριε καθηγητά. Ναι, παιδί μου. Με συγχωρείτε για το θάρρος, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη. Ωραία, λέγε. Φοβάμαι μη με παρεξηγήσετε. Ωραία, σε ακούω. Θα ήθελα να σας δω κάπου ιδιαίτερος. Εμένα. Μάλιστα. Αφορά τον κύριο Αρχιμίδη. Άμαστα, με ενδιαφέρει και εμένα το θέμα του κυρίου Αρχιμίδη. Θα ξέρετε την καφετέρια που είναι εδώ πιο κάτω, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σας συναντήσω και μόλις σχολάσουμε. Εντάξει. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καθίστε. Τι κάνεις εσύ εκεί? Σημαδεύω σπουργίδια, κύριε καθηγητά. Είναι βλαβερά στη Γεωργία, καθώς τα ξέρετε. Είδες να έχει πολλά χωράφια η Αθήνα. Κάτσε γρήγορα κάτω. Προχθές έφαγε ο Λυκειάρχης ένα βλήμα στον πισινό του. Εσύ ήσουν ο δράστης. Όχι, κύριε καθηγητά. Ξέρεις τι θα πάθεις αν το δεις στα χέρια σου αυτό? Με συγχωρείτε. Επιτέλους, βρήκε στο δρόμο για την τάξη. Με καθυστέρησε ο κύριος Χριστόπουλος. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο κύριος Χριστόπουλος. Έχετε τα νεύρα σας σήμερα. Ναι, τα έχω. Πάρ' το βιβλίο σου και έλα στο μάθημα να σε χορέψω στο ταψί. Κύριε καθηγητά, αν είναι για χορό, έχω μάθει μερικές νέες φιγούρες. Δεν χορεύετε έτσι ο χορός, ρε. Και πώς χορεύετε? Τι πράγμα? Πάρ' το βιβλίο σου και έλα στο μάθημα. Πείτε μου, τις γενικές της αξίας, τις γενικές αναφοράς. Όλο μου κουνιέται. Τώρα. Επάψε και εσύ τα κουνήματα, ρε παιδί μου. Σ' ακούω όμως, σκοπέδι. Εγώ δεν καταλαβαίνω γρήγορα από φιλοσοφικά, κύριε. Δεν είναι φιλοσοφικά. Είναι συντακτικό, βλάκα.
Μη χτυπάτε γιατί θα το πω στον μπαμπά μου. Κάτσε κάτω, παιδί μου. Πάλι κουλούρες πήρατε. Εγώ δηλαδή σπούδασα φιλόλογος και κατάντησα φούρναρης. Λοιπόν, και τώρα θα σας γράψω στον πίνακα την εγκλητική αντικατάσταση του την χάνω. Ρε εσείς παλιόπαιδα, τι έγινε, τι μου πετάξατε και τρυπήσατε τον πίνακα. Τίποτα κύριε καθηγητά. Πώς τίποτα, κάτι σφύριξε στα αυτή μου σαν σφαίρα. Πάλι ακούστηκε ένα σβήν. Εντάξει, είναι αυτή η χαράκομα. Άλλη φορά θα φοράω κράνος. Πιλούρι, δώσ' το όπλο σου. Μα αφού δεν το μεταχειρίστηκα, κύριε καθηγητά, σας ορκίζομαι. Δώσ' το μου το όπλο σου, κατάσχετε. Αφού δεν το μεταχειρίστηκα, σας λέω. Μπα, τότε ποιος πυροβόλησε. Σε μαφιόζο πέσαμε. Τα πουλάκια μου. Ώστε εσείς παίζατε με τα πιστολάκια, ε. Ακόμα έχω τα σημάδια στα πισινά μου. Σε ποια τάξη είστε, μωρέ. Με τα ηλικιακές σπουδές, κύριε. Σε ποια, εσύ! Στην πρώτη, κύριε! Μιλά καθάρματα! Θα συγκυρίσω κοντενεκέδες τα πιστολάκια σας, ε! Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι ήθελες να μου πεις, Γεωργοπούλου? Δεν ξέρω πώς να αρχίσω, κύριε Χριστόπουλε. Μίλησε ελεύθερα. Θα ξέρετε βέβαια ότι ο κύριος Αρχιμίδης έρχεται και μας βρίσκει στη δίσκο που χορεύουμε. Α, μπράβο. Και τι, μήπως ενόχλησε? Α, όχι βέβαια. Ο κύριος Αρχιμίδης είναι πολύ ευγενικός μαζί μου και ξέρει να κρατάει τη θέση του. Πάντα. Όμως, να, δεν μπορώ να καταλάβω τη στάση του. Το βράδυ διασκεδάζουμε μαζί και το πρωί κάνει πως δεν θυμάται τίποτα. Ίσως να θέλει να κρατήσει τα προσχήματα. Καθηγητής είναι. Ή μπορεί να θέλει να μείνει σε εκθέσει. Ναι, μπορεί. Όμως είναι και κάτι άλλο που με ανησυχεί. Εχθές το βράδυ, ενώ καθόταν στο μπαρ και με περίμενε, τον είδα και μιλούσε με δύο περίεργους τύπους και μετά εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε χωρίς να μου πει τίποτα. Και τι είναι αυτό που σε ανησυχεί? Φοβάμαι μήπως είναι μπλεγμένος, καταλάβατε. Εσείς που μένετε μαζί του, δεν έχετε προσέξει τίποτα? Μα τι σε χλαμάρες είναι αυτές? Δεν είναι σε χλαμάρες. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, όταν με πιάνει αυτό το δεύτερο εγώ μου, εγώ πηγαίνω και συναντώ τη Γεωργοπούλου. Ναι. Δηλαδή. Γλεντάω, δεν κάνω τίποτα κακό. Αυτό δεν το ξέρουμε. Μίλες, αυτό δεν το ξέρουμε και το αφήνεις μετέωρο. Τι δεν ξέρουμε, πανούλη μου? Δεν ξέρουμε τι κάνεις τα βράδια όταν βγαίνεις έξω. Με το δεύτερο εγώ μου. Να εξηγούμεθα. Με το δεύτερο εγώ σου. Βλέπω τη Γεωργοπούλου. Εσύ μου το πες. Και μετά? Δεν θυμάμαι. Γι' αυτό σου λέω. Μπορεί και να σκοτώνεις. Τι με κοιτάς? Για διάβαση εδώ. Διάβαση. Εκαθάριση λογαριασμών. Παρακάτω, παρακάτω. Εκεί που λέει η αστυνομία, ανέσυρε αυτοκίνητο με πτώμα αγνώστου ανδρός μέσα. Πω, σκέτο Σικάγο γίναμε. Και. Γεια σας σου. Τι σχέση έχω εγώ με αυτό? Έχεις, Αρχιμίδη. Γιατί χθες το βράδυ με αυτό το αυτοκίνητο έφυγες. Μη με τρομάζεις πάνω, γιατί να το σκότωσα εγώ? Τι μου έκανε ο άνθρωπος? Εγώ τις χαρές στερήθηκα, όχι τη βία. Αυτά που μου λείψανε, εσύ δεν μου είπες ότι αναζητώ τα βράδια? Ναι, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Και τι λες να κάνουμε? Μίλησα με ένα φίλο μου ψυχίατρο. Χρειάζεσαι θεραπεία. Γιατί να θεραπευτώ αφού δεν κάνω τίποτα κακό? Άσε να διασκεδάσω λίγο. Εγώ λέω το βράδυ να με παρακολουθήσεις, να δεις τι κάνω και μετά βλέπουμε. Ίσως έχεις δίκιο. Δεν μου λες. Έλα. Τι ώρα με πιάνει, δηλαδή τι ώρα ξυπνάω? Μετά τις 10. Μετά τις 10. Πολύ ώρα. Λοιπόν, πάω να κοιμηθώ γιατί θα με περιμένει η Γεωργοπούλου. Έλα, κάτσε, είναι νωρίς ακόμα. Κάτσε να φάμε. Έλα. Δεν μου λες τι φοράω που βγαίνω? Τα ρούχα μου. Βρε πάνω, άφησε και κανένα μοντέρνο σλιπάκι, γιατί δεν θέλω να με δει η Γεωργοπούλου με αυτές τις σοβρακάρες που φοράω. Βλέπω έχει σχέδια για απόψε, ε. Δεν έχω, αλλά λέω μήπως, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Μην γίνουμε και νούμερο. Κατάλαβες, φίλε μου. Ωραίο κόλπο έχουν βρει οι κύριοι για να ξεπορτίζουν. Ρε, αγάπη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι τα πράγματα. Λοιπόν, θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Αυτό δεν γίνεται, δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, κύριε, δεν το καταλαβαίνω. Βρήκαμε τώρα τις μικρούλες και από εδώ πάνε κι άλλοι, έτσι. Ρε, να αγάπη μου, σε παρακαλώ, μόνο για απόψε. Αύριο θα διορθωθούν τα πράγματα. Αυτό αν θέλουμε, το πιστεύουμε, έτσι. Χτενίζετε στο ξύλο. Κοίτα, ρε, κατηγκόμενο, σου πάνε για γλέντια. Thank you.
Μετάνιωσε. Φεύγει. Έλα εδώ. Τι θέλεις. Αδειάσε μου τις τσέπες σου. Γιατί. Άφραγγοι θα βγείτε. Ρε, τι τραβάω, τι τραβάω. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, σκέφτηκα ότι τώρα πρέπει να θυμάσαι τι κάνεις όταν χωρίζεις με τη Γεωργοπούλε. Εσύ τι λες. Δεν συζητάω με αγνώστους τα προσωπικά μου, κύριε. Συμβαίνει τίποτα. Όχι, κύριε, τι να συμβαίνει, δεν συμβαίνει τίποτα. Όχι, γιατί έχω την εντύπωση ότι με παρακολουθείς. Μπα, ιδέα σου. Έλα, άντε, προχώρα. Έλα, Τζους. Άντε. Κοίτα, αυτός που θα με δίνει τώρα. Σ' αρέσει, ε? Που να την έβλεπες πριν την καβαλήσει ένα ζώο. Αυτή η Yamaha είναι δική μου. Μη μου το λες. Κατέβα κάτω, μη γίνουμε μπίλιες, έτσι. Τον στέλνεις στο διάλογο, τώρα δεν τον στέλνεις. Έμπλεξε πάλι υποθέση. Ο αρχηγός είπε να καθαρίσουμε οπωσδήποτε σήμερα. Θα περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή. Θα κατέβεις κάτω, ρε, ή δεν θα κατέβεις. Εντάξει, κύριε, να κατέβω. Ξέρετε, βιάζομαι να πάω κάπου. Έλα, ανέβα να σε πετάξω εγώ. Πού πας? Σε μια δίσκο πάω. Σε ποια δίσκο? Προχώρα, εσύ θα τη βρούμε στον δρόμο μας. Τι πρέπει να κάνεις, θα τραβάζε. Όνομα δεν έχει αυτή η δίσκο. Έλα, άντε βάλε μπροστά να φύγουμε. Ω! Κρατήσου, απογειωνόμαστε. Και δεν ήξερα να κάνω τη διαθήκη μου. Και μιλάς κιόλας. Αρχιμίδη, τι μασκαριλίκια είναι αυτά. Καλά, ποιος Αρχιμίδης, είμαι η αδερφή του, η Ευτέρπη. Συγγνώμη, σας πέρασα για τον Αρχιμίδη. Με τον Αρχιμίδη μοιάζουμε, είμαστε από τον ίδιο πατέρα, καταλάβατε. Να και η μάνα μας. Αυτή είναι από άλλο πατέρα. Εσύ ποια είσαι, κοπέλα μου. Εγώ είμαι μνηστή του συγκατοικού του πάνω, η Ρένα. Είπα κι εγώ. Και δεν μου λες τώρα πού είναι ο γιώκας μου. Ο γιώκας σας είναι στο νυχτερινό. Κάνει μαθήματα, δεν το ξέρετε. Είδες, βρε, χαήρευτη. Ως και τα βράδια δουλεύει το παιδί. Θα είστε κουρασμένες όμως. Θέλετε να σας δείξω το δωμάτιο του Αρχιμίδη να ξαπλώσετε. Πήγαινε, μαμά, εμείς τα κορίτσια έχουμε να πούμε τα δικά μας. Έλα κι εσύ, Ευτέρπη, μη γίνουμε βουκινοκέ στην Αθήνα. Ω, πήγαινε, μαμά. Τι έπαθες, γιατί σταμάτησες. Θα κόψω δρόμο. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται, δεν βιάζομαι. Κοίτα να ποδιά! Nice. Εσείς, πώς το βλέπετε το πράγμα. Το βράδυ όλα μέλη γάλα, θα ανακατεύουμε τα μπούτια μας και την άλλη μέρα να μας σηκώνει στο μάτιμα και να πέφτουν βραχή κουλούρες. Έχεις δίκιο. Είσαι φίλος ή δεν είσαι, ρε, κύριε. Σωστά. Από τη μια σου κάνουμε πλάτες και από την άλλη μας φέρεσε σκάρτα. Δεν γίνεται, κύριε Μαντούβαλε, δεν γίνεται. Πάμε. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Πάλι αύριο στα αρχαία θα μας αλλάξει την πίστη. Αλέκο, άφησε τον ήσυχο. Όχι, δεν τον αφήνω, δεσποινής μου. Γιατί το πράγμα κατά της ολίγων τι και λίγο. Μαζί ξενυχτάμε και την άλλη μέρα μας σηκώνει στο μάθημα και μας αλλάζει τα φώτα. Έχει πρόβλημα, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Σας
Ξέρω, του αρέσουν οι μικρούλες. Είσαι γελίος. Τι θυμώνεις, ρε Τζανάκη, θίξαμε το αμόρε σου. Μα τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Εμένα, φίλε, μη μου βγαίνεις με κόκκινο, έτσι. Ωραία, λοιπόν, είναι το αμόρε μου. Τώρα τι θέλεις. Για σκέψου να μάθει αύριο ο δικιάργης τη διακοπή του κυρίου καθηγητή μας. Α, δεν θα σε πιστέψει, θα δεν πίστεψε στα μάτια του. Μπορείτε να μου πείτε και εμένα τι συμβαίνει. Λοιπόν, μη το παρατραβάς, μη σε κάνω ένα με το πάτωμα, έτσι. Hey! Γιατί τσακώνεσαι, πείτε μου εμένα τι σας συμβαίνει, να σας λύσω τη διαφορά. Κάτσε ρε Μάκη, δηλαδή εσένα σου αρέσει αυτό το κορίδι λίγη. Πάμε να φύγουμε γιατί το κλίμα εδώ δεν μας σηκώνει. Μα γιατί, καλά περνάμε εδώ. Πάμε που σου γιατί. Μα έλα. Κύριε καθηγητά, και εσείς εδώ. Ναι, εδώ είμαι. Θα έρθει και ο κύριος Λυκιάρχης. Όχι, αυτός θα μείνει με τη γυναίκα, δεν θα έρθει. Θα να χορέψουμε. Όχι, παιδί μου, να μην χορέψουμε μια άλλη φορά, έτσι. Μια άλλη φορά. Μα γιατί μας αφήνετε τόσο γρήγορα. Την κατέμισης, αδερφέ μου. Δεν τις γλιτώνουμε τις φάπες απόψε. Δεν είναι ανάγκη να το πούμε στον αρχηγό. Θα τον περιμένουμε εδώ. Θα γυρίσει. Δεν θα γυρίσει να κοιμηθεί. Κοιμήθηκε. Ροχαλίσει. Που κακό χρόνο να έχει. Δεν μ' αφήνει η στιγμή να χαρώ κι εγώ σαν κοπέλα. Και τι κοπέλα. Κοπελάρα! Επιτέλους θα γνωρίσω και τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Έχω ακούσει ό,τι γίνεται το σώσιμο. Τι να φορέσω όμως για να μην με περάσουν για βλάχα. Καλεμούρια είμαι. Θα με βλέπουν οι μαντράχαλοι και θα παθαίνουν την πλάκα τους. Απ' έξω το περιμέναμε, από μέσα μας βγήκε. Ρε εσύ, τα τρώμε εμείς κάτι τέτοια. Καλέ, τι κάνετε. Παιδιά. Καλέ, όχι παιδιά. Καλέ. Καλέ. Εγώ είμαι εύκολη. Τα καταφέραμε, αρχηγέ. Παππούλε! Μασκαρεύτηκε για να μας ξεγελάσει. Καλέ, αυτό το γεροξεκούτι τι τον θέλουμε. Λίγο σέβας τον αρχηγό, κύριε Αρχιμίδη. Καλέ, ποιος Αρχιμίδης, η αδερφή του είμαι, η Ευτέρπη. Άμα πια! Καλέ, με ρέθησες. Η Λύθη γυναίκα είναι. Γυναίκα είναι. Γυναίκα είσαι. Κοπέλα. Κοπέλα είναι. Ζώα, ζώα. Κλειδώστε τη γρήγορα μέσα. Καλέ, τι κάνω. Κλειδώστε τη μέσα. Ζώα. Ακόμα δεν ήρθε αυτός, ε. Όχι, αλλά ήρθε η μάνα του και η αδερφή του. Τι? Κοιμούνται δίπλα. Αυτές μας λείπανε τώρα. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα να την κλειδώσετε, όχι να την πηδήξετε. Μα δεν την πηδήξετε, κύριε. Τον κακό σας στο φλάρο, λες και δεν βλέπω τα χάλια σας. Ξεκουμπιστείτε γρήγορα. Ξεκουμπιστείτε. Μάλιστα, κύριε. Και να μην γυρίσετε αν δεν τον φέρετε μαζί σας. Όμορφα είστε εδώ. Σ' αρέσει. Mm-hmm. Κάτσε. Ευχαριστώ. Πεινάς. Ναι. Να σου φτιάξω κάτι. Ναι, ναι. Να βοηθήσω. Όχι, δεν χρειάζεται. Ξέρω από μόνος μου. Εργένης είμαι. Αλλά...
είναι. Πάω να δω τι γίνεται. Γεωργοπούλου. Ξέρετε. Έκανες πολύ άσχημο που ήρθες εδώ. Πού είναι ο Αρχιμίδης? Στην κουζίνα. Κοίταξε, παιδί μου, το πρωί δεν τα είπα όλα, αλλά φοβάμαι πως δεν έκανα καλά. Ο Αρχιμίδης δεν είναι ο Αρχιμίδης. Μπα. Κοίταξε, μπορεί να βλέπουμε τον Αρχιμίδη, να τον βλέπεις, αλλά δεν είναι αυτός. Κατάλαβες. Τότε ποιος είναι? Ο Αρχιμίδης είναι, αλλά δεν είναι ο Αρχιμίδης. Μα τώρα την κολοκυθιά θα παίξουμε. Να σου εξηγήσω. Ο Αρχιμίδης όταν βγαίνει τα βράδια δεν θυμάται ποιος είναι. Και όταν ξυπνάει το πρωί πάλι δεν θυμάται τι έκανε το προηγούμενο βράδυ. Κατάλαβες. Τώρα με τρομάζετε. Δηλαδή έχει διπλή προσωπικότητα. Ακριβώς. Πώς βρέθηκες εδώ, τι θέλει μέσα στο σπίτι μου? Να σας εξηγήσω, περνούσα από τον δρόμο και είπα να μην το πω. Έξορε, έλα εδώ! Έλα εδώ! Δεν σας γνώρισε. Μα δεν σου λέω, είναι με τον άλλο του γι' αυτό. Φοβάμαι. Κοριτσίδα μου έγινες, το κατάλαβες. Άντε μπρος, δρόμο! Άκουσα τη φωνή του Αρχιμίδη μου, πού είναι? Αρχιμίδη μου, ήρθες, αγόρι μου! Ποια είναι αυτή η μουρλή? Εμένα λες, βρε μουρλή, τη μάνα σου! Ηρεμήστε, κυρία μου, ησυχάστε, το πρωί θα ξυπνήσει και θα σας αναγνωρίσει. Γιατί τι έπαθε, τρελάθηκε ο Αρχιμίδης μου? Όχι εντελώς, αλλά ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος, καταλάβατε. Αχ, Ευτέρπη! Πού είναι αυτή η αχαήρευτη, ξεπόρτισε κιόλας λίγο νερό χάνω, με σβήνω. Ευτέρπη! Και πάλι τα τέσσερα, εγκριά! Τι φαράς, ρε! Δεν βλέπεις τόση ώρα τη μοτοσυκλέτα! Τώρα την είδες. Από τότε που ξανακατεβήκαμε είναι εκεί. Και δεν μου το λέγες! Επάνω θα είναι! Αχ, πού σε μωρή Ευτέρπη να δεις τον αδελφό σου να κλάψουμε μαζί, μωριά! Σιγά! Μην κουβαλείς όλο σου το σόι να κλάψετε παρέα! Εσύ πάρ' τους και δρόμο. Αρκετά μου σπάσατε τα νεύρα. Αχ, μωρέ, τι πάθαμε! Με διώχνει ο γιος μου, μωριά! Δεν σε διώχνει ο γιος σου! Εγώ σε διώχνω! Με συγχωρείς, φίλε μου, αλλά δεν μπορώ να βλέπω τη γυναίκα να σπαράζει. Αρχιμίδη μου, είσαι καλά, αγόρι μου. Μανούλα. Κι εγώ νόμιζα πως τρελάθηκες. Κοίτα να δεις που συνήλθε με το Γαστούκι. Είναι εκεί η Ευτέρπη μαζί σου. Ναι, Αρχιμίδη μου. Μα πού είναι η αδερφή μου? Γιώργοπούλου, τι θέλεις εσύ εδώ? Να τα μας πίσω, Γιάννη, τα καράβια. Επάνω, μα είναι δυνατόν να φέρεις εδώ μαθήτριά σου, τι θα πει ο κόσμος? Τον στέλνεις στο διάλογο, τώρα δεν τον στέλνεις. Γιώργοπούλου, θα φας μια αποβολάρα που θα είναι όλη δική σου. Μα κύριε Αρχιμίδη, εσείς με φέρατε εδώ. Εγώ? Αρχιμίδη? Τι άκουσα, βρε. Έφερες εδώ μια μαθητριά σου? Όχι, μαμά. Μαμούνια, βρε, αφού το ομολόγησε το ίδιο το κορίτσι. Ίδιος ο πατέρας ο Περδίκης έγινες που δεν άφηνε ούτε θηλυκιά γάτα, βρε. Τζένι, ποιοι είναι αυτοί εδώ? Μα τι κάνατε, κυρία μου, άλλαξε πάλι προσωπικότητα. Καλύτερα, βρε, να του ανοίξω το κεφάλι παρά να γίνει ο Περδίκης ο δεύτερος. Τζένι, ποιοι είναι αυτοί όλοι εδώ μέσα? Θα με τρελάνετε όλοι σας. Του! Γιώργοπούλου, ακόμα εδώ είσαι. Αύριο να προσέλθεις στο σχολείο μετά του κηδεμόνου σου. Τροπή σου. Τούτο μόνο σου λέω. Τροπή σου. Με συγχωρείς πάρα πολύ, Αρχιμίδη μου, αλλά δεν μπορώ να ακούω άλλο τις αχλαμάρες σου. Τζένι, πώς βρέθηκα το χαμό? Πάμε να φύγουμε. Κάπου μόνοι μας. Τώρα θα σου δείξω εγώ. Σιγά, κυρία μου, σιγά, κυρία μου. Τον έχουμε μουρλάνει τον άνθρωπο. Μα δεν άκουσες τι είπε? Να την πάρει να φύγουνε. Πού να πάει καλέ, έχει αδερφή να παντρέψει. Ωραία, να... Τι θα κάνουμε, κύριε Χριστόπουλο, μου φαίνεται πως θα τρελαθώ κι εγώ εδώ μέσα. Τι να κάνουμε, παιδί μου, υπομονή. Δεν απαντάει και ο γιατρός. Η τύπη που σας έλεγα. Δεν τους κυνηγάμε, μας κυνηγάμε. Μας κυνηγά... Αγιάσει το χέρι σου. Τουλάχιστον τώρα που θα συνέλθει θα μας γνωρίζει. Λέγε ρε, τι θέλετε, λέγε!
Τίποτα αφεντικό, δεν. Τους γνωρίζεις? Όχι, ρε Πάνο. Τότε γιατί σε κυνηγάνε? Εμένα ρωτάς. Θα τους γνωρίζει, φαίνεται, με την άλλη προσωπικότητα. Κύριε Αλμπινίκη, του τραβάς, σε παρακαλώ, μια τσοκαριά. Τώρα τους ξέρεις? Αυτούς τους ξέρω, φίλε. Εσένα δεν ξέρω. Ρε Ρενάκη, βοήθησα με, σε παρακαλώ. Ποια προσωπικότητα τώρα έχει από τις δύο? Αφού δεν σε ξέρει, τη δεύτερη. Δεύτερη, αφού δεν μας ξέρει, χαίρεται. Εμείς να πηγαίνουμε. Εδώ είστε εσείς. Πού σου μωρά χαϊρεύτησαι? Αυτοί δυο με πήγαγαν, καλή μαμά. Κόρη να σου πετύχει. Κόρη σου είναι αυτό το τέρας. Εσείς πήρατε τηλέφωνο. Μάλιστα. Τι συμβαίνει? Αυτοί οι δύο μπήκαν στο σπίτι μας και πήραν για την Ευτέρπη. Πού είναι η απαχθήσα? Εγώ είμαι η απαχθήσα και βιαστήσα. Αχ, πάει το συνοικέσιο με το Λαμπρινό. Σας βίασαν αυτά τα καθάρματα? Οχτάκης. Θέλω να κυριαστούμε, αυτή μας βίασε. Μας ξεκατίνιασε. Μην τους ακούτε, θέλουν να σκοτώσουν τον αδερφό μου. Στη διπλανή πολυκατοικία είναι και ο αρχηγός του, Στέσσα. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να έρθείτε όμως όλοι στο τμήμα να δώσετε κατάθεση. Πολύ ωραία, ψοφάω για να κρίσεις. Θα πάμε να κάνουμε και μια αναπαράσταση του βιασμού. Προχώρα κι εσύ στο τμήμα. Έλα να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Έλα! Αυτό το ξεχάσαμε. Πρέπει να το ξανασυνεφέρουμε. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ρωτήσω για τον κύριο Αρχιμίδη. Τον είδατε, είναι καλά? Μια χαρά. Αύριο θα είναι πάλι μαζί μας, κανονικά στο μαθημά του. Σήμερα μάλιστα ήταν να έρθει για να δει τον κύριο Ηλικιάρχη. Δηλαδή τελείωσε η θεραπεία του, ε? Ακριβώς. Έπρεπε να μείνει λίγο καιρό στο νοσοκομείο για να ξαναβρει πάλι τον εαυτό του. Και αφού έγινε καλά, θα έχει ξεχάσει ότι έζησε μέχρι τώρα, ε? Έτσι νομίζω. Πουλούν να λείπουν οικειότητες. Και άλλη φορά σας το υπέδειξα αυτό. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Με ήθελες τίποτε, Γιώργοπούλου? Ήθελα να σας καλωσορίσω που γυρίσατε στο σχολείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που ήθελα να σου πω, Γιώργοπούλου, είναι ότι. Μας βλέπουν οι καθηγητές από πάνω γι' αυτό. Αυτό που σας λέω, Δεσποινής. Αυτό που σας λέω. Το βράδυ στη δίσκο, έτσι. Θα έρθετε. Βεβαίως. Πηγαίνετε συντάξεις σας. Αμέσως συντάξεις σας. Μάλιστα. Κρύβα. Κρύβα.